Είμαι ο Διονύσης Σωτοβίκης και ουσιαστικά εκπροσωπώ το γραφείο Workshop του Διονύσης Σωτοβίκης, ένα αρχιτεκτονικό γραφείο που ιδρύθηκε ουσιαστικά το 97 με την επιστροφή μου από τις σπουδές στην Αγγλία, ξεκινώντας σιγά σιγά με κάποια πιο μικρά έργα και σιγά σιγά μπαίνοντας σε πιο ουσιαστικά έργα. Το γραφείο βρίσκεται στο Μαρούσι, εδώ στη Σωρού 22, και ουσιαστικά ξεκινήσαμε εδώ πέρα το 2005, όπου συνδυάσαμε τη λογική του αρχιτεκτονικού γραφείου μαζί με έναν εκθεσιακό χώρο, όπου διοργανώνονται εκθέσεις τέχνης και αρχιτεκτονικής, αλλά και διάφορα event γύρω από το σχεδιασμό αντικειμένων. Το γραφείο ξεκίνησε να απασχολεί στην αρχή πολλά άτομα προ-κρίσης. Από 15, 20, 25 είχαμε φτάσει. Ευτυχώς με την κρίση μειωθήκαμε, εγώ θα έλεγα, και τώρα πλέον προσπαθώ το γραφείο να έχει λίγα σχετικά άτομα, να κινούμαστε σε ένα αριθμό μεταξύ 5 και 10. Θεωρώ για μένα προσωπικά πολύ σημαντικό να είναι ένα γραφείο μικρό, ώστε και ο αρχιτέκτονος αλλά και όλα τα άτομα που ασχολούνται στο γραφείο να έχουν εμπλοκή σε όλα τα θέματα και με όλους τους τρόπους. Και να το προϊόν που παράγεται, το αποτέλεσμα που παράγεται, να είναι προσωπικό. Να μην είναι κάτι απρόσωπο και βιομηχανοποιημένο. Τα έργα που ασχολούμαστε δεν μπαίνουν σε κατηγορία, θα έλεγα. Μπορούμε να ασχοληθούμε με οτιδήποτε και κάνουμε οτιδήποτε. Δηλαδή, ασχολούμαστε από απλά πράγματα που μπορεί να είναι μια καλλιτεχνική έκθεση, μέχρι το να σχεδιάσουμε τα πάντα. Και τα πάντα σημαίνει από ένα πάρα πολύ μεγάλο οικιστικό project ή ένα επαγγελματικό, μέχρι την ανακαίνιση ενός μπάνιου. Αυτό που έχει για μας σημασία, δεν έχει σημασία το μέγεθος, έχει σημασία η ποιότητα. Το να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους και σε project τα οποία το αποτέλεσμα θα έχει ενδιαφέρον για μας. Για μένα η αρχιτεκτονική έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος είναι ένα πολυσύνθετο πράγμα. Ένα πράγμα το οποίο έχει νόηση, έχει ψυχή και έχει και την υλικότητά του. Όλα αυτά λοιπόν όμως είναι συνδυασμένα μέσα σε ένα πράγμα. Οπότε αυτό που προσωπικά με ενδιαφέρει είναι το μπλέξιμο αυτών των τριών γεγονότων. Δηλαδή, πώς εμπνέεσαι και τι πράγμα μπορεί να εκφράζει και τα τρία μαζί. Ποια στοιχεία μπορεί να περιέχουν αυτά, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα ανθρώπινο αποτέλεσμα, γλυκό για τον άνθρωπο που το ζει, αλλά ταυτόχρονα που διεγείρει το πνεύμα του και την ψυχή του. Αν δεν έχει αυτές τις τρεις παραμέτρους η αρχιτεκτονική, για μένα είναι έλλειψη. Την αρχιτεκτονική μου θα τη χαρακτήριζα, αν έπρεπε να πω με μία λέξη, ανθρωποκεντρική. Δηλαδή, αυτό είναι που με ενδιαφέρει, ο άνθρωπος στην ολότητά του. Δεν θα ήθελα να βάλω χαρακτηρισμούς που έχουν να κάνουν με την υλικότητα ή με αρχιτεκτονικά κινήματα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Για μένα η διαδικασία σχεδιασμού είναι λίγο σύνθετη. Αυτό σημαίνει ότι προσωπικά έχω ξεκινήσει να σχεδιάζω αυτό που είναι να σχεδιάσω πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, ψάχνω ιδέες, υλικότητες, πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν πολλά χρόνια πριν και ανάλογα με το δεδομένο που μου δίνεται προσπαθώ αυτό το πράγμα να το συνθέσω να βρει τρόπο έκφρασης μέσα σε αυτό το καινούργιο γεγονός που προσπαθεί να δημιουργηθεί. Το οποίο αυτό επίσης έχει να κάνει και με τον τόπο. Δηλαδή, ο τόπος είναι αυτός που θα ανασύρει στην πραγματικότητα τις μνήμες μου και τα δεδομένα τα οποία με ενδιαφέρουν να εκφράσω. Ο τόπος και ο χρήστης. Αυτός που θα βιώσει ουσιαστικά την αρχιτεκτονική. Μια τυπική μέρα στη δουλειά μου θα τολμούσα να πω ότι δεν υπάρχει. Κάθε μέρα εξορισμού θέλω να είναι διαφορετική. Κάθε μέρα θέλω να ζω, λες και ξεκινάω μια καινούργια καριέρα. Και γιατί για μένα έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δεν υπάρχει καθημερινότητα, γιατί η καθημερινότητα φέρνει μια τριβή και μια βαρεμάρα, θα έλεγα, μια κούραση. Για μένα κάθε μέρα αρχίζει ένας καινούργιος κόσμος και αυτό το πράγμα μπορεί να κάνει
Ανάλογα λοιπόν με τα δεδομένα από τον καιρό που μπορεί να έχει η μέρα μέχρι τι πρέπει να κάνω, έτσι προσεγγίζω και την ημέρα μου. Δηλαδή, μπορεί να χάσω όλη μέρα τελικά σε ένα γιαπί, γιατί θεωρώ ότι αυτό το πράγμα, το φως που μπαίνει οτιδήποτε εκείνη τη μέρα ή έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, πρέπει να την αφιερώσω εκεί, ή αντίστροφα να την χάσω αφιερώνοντας στο σχεδιασμό μιας μικρής λεπτομέρειας ή κάποιες άλλες μέρες διαβάζοντας απλώς συμβόλαια ή γραφειοκρατικά πράγματα. Ο χώρος εδώ ουσιαστικά έχει τρία επίπεδα, το ισόγειο, τον πρώτο όροφο και το μείον ένα ουσιαστικά. Ήθελα το γραφείο να είναι ένας ισόγειος χώρος με μια πόρτα ανοιχτή. Δηλαδή η λογική μου ήταν ότι οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο γραφείο μας, να ρωτήσει, να δει τι κάνουμε, να χαζέψει το χώρο μας, να βιώσει αυτό που εμείς κάνουμε και έτσι να είμαστε ανοιχτοί με έναν τρόπο προς την κοινωνία και προς όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτό που λέγεται αρχιτεκτονική. Ο κυρίως γραφειακός χώρος είναι στο ισόγειο. Στο πρώτο όροφο βρίσκεται το γραφείο μου και στο μείον είναι κυρίως ο εκθεσιακός χώρος και το χώρος που ένας ενδιάμεσος χώρος μεταξύ εκθεσιακός, εργασίας, γιατί έχουμε αυτό το τραπέζι συμβολίου, αλλά ταυτόχρονα και εν μέρει χώρος διαβίωσης. Για μένα, εγώ μένω στο γραφείο, μένω και στο γραφείο μάλλον από την αλήθεια, και προσπαθώ ακριβώς να μπερδεύω αυτό το πράγμα, να μπερδεύω τη ζωή μου με αυτό που είπα και πριν, τη ζωή μου με τη δουλειά μου. Δεν τα ξεχωρίζω. Τα έργα που δουλεύουμε είναι διαφορετικά και διαφορετικής κλίμακας. Από ένα νορμάλ διαμέρισμα στην Κηφισιά αυτή τη στιγμή που κάνουμε, ένα ξενοδοχείο στην Άξο, το οποίο είναι να ξεκινήσουμε. Έχουμε βγάλει την άδεια και ξεκινάμε τώρα την κατασκευή. Από ένα μεγάλο οικιστικό project, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο. Ένα και εύρος, αλλά και μία διαφορετικής κλίμακας και δεδομένων έργα. Και αυτό είναι κάτι που προσπαθώ πάντα το γραφείο να ασχολείται. Δεν θα ήθελα ποτέ να ασχολούμαι με ένα τύπο έργων. Πάντα θέλω να έχω διαφορετικής κλίμακας και ποιότητας και μεγέθους έργα. Για μας ο σχεδιασμός αντικειμένων είναι ουσιαστικά αρχιτεκτονική. Είναι αρχιτεκτονική σε μια άλλη κλίμακα. Προσωπικά δεν μπορώ να διανοηθώ την αρχιτεκτονική μου, ας πούμε, ή την αρχιτεκτονική γενικότερα, για να μην τον γενικεύσω, γι' αυτό το λέω μου, χωρίς αντικείμενα. Ένας χώρος αποκτάει ζωή, αποκτάει έννοια με τα αντικείμενά του. Δεν είναι μπετά και τούβλα ένας χώρος. Ένας χώρος είναι το συνολικό βίωμα. Άρα το συνολικό βίωμα είναι η δουλειά του αρχιτέκτονα, να κάνει κάτι το οποίο ο χρήστης θα συναντάει την ίδια φιλοσοφία, την ίδια προσέγγιση, την ίδια ιδέα σε όλα τα πράγματα. Είτε είναι ένα ποτήρι, είτε είναι μια καρέκλα, είτε είναι ένα τραπέζι, είτε είναι το ίδιο το κτίριο. Πέρα από τα καθημερινά project που σχεδιάζει το γραφείο, προσωπικά προσπαθώ να συνδυάσω και να συνδέσω κάποια πράγματα σε ένα project ζωής. Αυτό το τεράστιο για μένα project ζωής είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία από τα καθημερινά αρχιτεκτονικά έργα που παράγουμε σαν γραφείο. Αυτό λοιπόν που σας έλεγα και πριν σε σχέση με τα project ζωής είναι και το dream project. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που προσπαθώ εγώ σαν αρχιτέκτονας να κάνω δεν είναι απλώς να χτίσω τον χώρο, αλλά έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πώς χτίζεται ο χρόνος. Πώς μπορείς πραγματικά ένας αρχιτέκτονας να χτίσει ξανά το χρόνο. Και δεν εννοώ απλά να κάνεις μια ανασκόπηση στο παρελθόν ή να κάνεις μια ανακαίνιση ενός διατηρηταίου. Αλλά πώς ξαναχτίζεις αρχιτεκτονικά, με αρχιτεκτονική, τον χρόνο. Και μέρος αυτού του πράγματος που λέω και που προσπαθώ να χτίσω, ξεκινάει με τα δύο κτίρια, τα οποία ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 με το καθένα. Το ένα είναι λοιπόν το σπίτι στην Κυψέλη, το ατελείο της Οδό Κυκλάδων, του Αριστομένου Πυροβελέγγυου. Το επόμενο είναι το σπίτι του Ροδάκη στην Αίγινα, το οποίο επίσης ασχολούμαι πολλά χρόνια στην ανάδειξή του και στην αναβίωσή του. Και το τρίτο είναι
ένα πράγμα που σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή, είναι σχεδιασμένο αλλά υλοποιείται σιγά σιγά γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο έχει να κάνει το πώς χτίζεται το μέλλον. Δηλαδή, πώς περνάμε ουσιαστικά από το παρελθόν στο μέλλον. Μια αρχιτεκτονική που συνδέει τα βήματα της ιστορίας, χτίζοντας μια καινούργια ιστορία. Ο αρχιτέκτονας που με έχει εμπνεύσει, θα έλεγα περισσότερο και μου έχει διαμορφώσει τον τρόπο προσέγγισης της αρχιτεκτονικής, είναι ο Αριστομένης Προβελέγγυος. Και διαλέγω αυτόν τον άνθρωπο όχι κυρίως για αυτά που έχτισε, αλλά κυρίως για αυτά που δεν έχτισε. Γιατί είναι μια φυσιογνωμία που εξέφρασε ακριβώς τον μοντερνισμό, αλλά προτίμησε με έναν τρόπο να αποστασιοποιηθεί από τον μοντερνισμό και να μπολιάσει, εγώ θα έλεγα, γιατί δεν τον αρνήθηκε, αλλά προσπάθησε να μπολιάσει τον μοντερνισμό με μια προσέγγιση πιο ανθρώπινη, πιο φιλοσοφική, πιο ζωγραφική, πιο γλυπτική, πιο κοινωνική. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, αυτή είναι η πηγή έμπνευσής μου, μια τέτοιου τύπου αρχιτεκτονική. Τώρα, ποιος χώρος με έχει επηρεάσει και ποιος θεωρώ ότι εκφράζει πάρα πολύ καλά αυτά που ο Αριστομένης προσπαθούσε, θα έλεγα ότι είναι ακριβώς το σπίτι του Ροδάκη. Το σπίτι του Ροδάκη, όπου ένας αγρότης, ο Ροδάκης, το 1884, καταφέρνει να κάνει ένα, για μένα, μοντέρνο κτίριο, όπου συνδυάζει την αρχιτεκτονική, την γλυπτική, τη ζωγραφική, την φιλοσοφία και την ίδια τη ζωή του, αφού είναι το σπίτι του όπου ζει με τα 8 παιδιά του, σε μία οντότητα. Αυτή η ένωση των δεδομένων σε ένα πολύ ψηλό βαθμό όλων μαζί, για μένα είναι το απόλυτο που θα μπορούσε να φτάσει η αρχιτεκτονική. Αυτό που ελπίζω για το μέλλον είναι η αρχιτεκτονική πραγματικά να βρει τη θέση της τη σωστή μέσα στην κοινωνία. Για μένα η αρχιτεκτονική είναι η έκφραση όλων των δεδομένων που θα έπρεπε να έχει μια κοινωνία. Θα έπρεπε να είναι ευαίσθητη, δημιουργική, νομοταγής, να διεγείρει την ψυχή, το πνεύμα, το σώμα, όλα αυτά. Και όλα αυτά ισορροπημένα σε μια οντότητα. Θα ήθελα λοιπόν μια αρχιτεκτονική σε μια κοινωνία η οποία το ένα θα τροφοδοτεί το άλλο και θα είναι σε απόλυτη σύμπνοια. Και η αρχιτεκτονική θα ηγείται αυτής της διαδικασίας.